Κακλαμάνη, πάνω στην Πέτρα. Και βεβαίως, αν δεν περνούσε διοικητικό συμβούλιο, έτσι, όχι χαρτί υγείας, τίποτα απολύτως δεν μπορούσε να αγοράσουν. Να έρθω σε εσάς τώρα, κυρία μου, κυρία Τυράλη, να έρθω σε εσάς και σας ρωτήσω το εξής. Ακούσατε με προσοχή τους δύο κυρίους. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί εσείς οι γυναίκες δεν κάνετε πολλά παιδιά? Πάω στο δημογραφικό εγώ. Αμέσως. Μάλιστα. Ένα πρόβλημα τεράστιο, διότι το αντιμετωπίζουμε όλοι. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Εγώ βλέπω τις γυναίκες, ακόμα και η δική μου γυναίκα και η κόρη μου και η άλλη κόρη μου. Η κόρη μου έχει κάνει ένα παιδί και θέλει να κάνει άλλο ένα με το ζόρι. Στις γυναίκες λοιπόν κάνετε άντε δύο παιδιά. Ο Κώστας Καραμαλής μας λέει τώρα τρία, πολύ τεκνός. Ναι, κύριε Κοντονή, έχετε δίκιο. Μόνο που για να κάνει η σημερινή Ελληνίδα παιδιά. Μήπως χρειάζεται... είναι η σιλουέτα σας καλά, ξέρω εγώ. Όχι, δεν είναι αυτό, ούτε είναι ότι δεν αγαπάμε την Ελλάδα. Είναι ναι, τόσο μεγάλο το κόστος του να μεγαλώσεις πια ένα παιδί, που αν δεν έχεις βοήθεια από το κράτος και με τη γυναίκα να εργάζεται έξω, είναι πολύ δύσκολο ακόμα και το δεύτερο. Ναι. Κρατικοί παιδικοί σταθμοί δεν υπάρχουν. Το σχολείο τελειώνει στις πρώτες τάξεις στις 12.30 και η μητέρα γυρίζει στο σπίτι στις 3 ή στις 4. Ναι. Τα φροντιστήρια είναι απανωτά. Ακόμα από το δημοτικό το παιδί πρέπει να αρχίσει ξένη γλώσσα ή να κάνει άλλη, κάποια άλλα πράγματα. Μόνο αυτά είναι τα προβλήματα. Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα όσον αφορά το δημογραφικό. Έτσι. Ναι, λέμε γιατί η Ελληνίδα δεν κάνει, κάνει παραπάνω από δύο παιδιά. Βεβαίως. Το ότι υπάρχουν προβλήματα με το δημογραφικό είναι πάρα πολύ μεγάλα. Είναι η γύρανση του πληθυσμού τέτοια στην Ελλάδα. Έχουμε και τον κύριο Κουσκούκη αργότερα. Είναι ειδικό αυτό. Οι συνταγές του όμως για τη γύρανση δεν αυξάνουν τον πληθυσμό της Ελλάδας. Αυτό που τον αυξάνει είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι πραγματικά. Μην μου πείτε ότι με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα κάνει ο Έλληνας παιδί τώρα. Και όμως, κύριε Κοντονή, προχτές συνάντησα μια κοπέλα. Ξέρετε τι μου θυμίζει, κύριε Ράλη, αυτό? Δεν έχουμε παιδιά, έλεγε ο λαός. Θα σας κάνουμε και παιδιά. Αυτό δεν είναι δυνατόν και... τώρα να το λέμε στον 21ο αιώνα. Το λέμε. Όταν το σχολείο θα γίνει σωστό και όπως πρέπει, θα είναι μόνο πρωί και δεν θα είναι απόγευμα, όταν θα έχει το βοήθημα η πολύτεκνη οικογένεια, όταν δεν θα απαγορεύεται στον πολύτεκνο και η δεύτερη δουλειά, όταν θα έχει σπίτι, γιατί όπως ξέρετε τον πολύτεκνο δεν τον βάζουν σε σπίτια πια. Και δική μου σκέψη, και πιστεύω ότι κάποια στιγμή και στο κόμμα θα την δεχτούν, είναι μετά, από το τρίτο παιδί και μετά, να δίνονται δύο συντάξιμα χρόνια σε κάθε μητέρα, που αυτό δεν θα σημαίνει κόστος στην οικονομία, γιατί κάθε παιδί που θα γεννιέται θα είναι και ένας πρόσθετος νέος ασφαλισμένος στα ασφαλιστικά ταμεία, που και αυτά καταραίουν από το δημογραφικό πρόβλημα. Και επειδή και όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει θέμα δημογραφικού, υποθέτω ότι και εκείνοι θα μπορούσαν να το δεχτούν. Είναι αναγκαίο να αυξηθεί ο ελληνικός πληθυσμός με μια Τουρκία δίπλα και με μια Αλβανία που αυξάνονται αλματοδός και με την Ελλάδα να χάνεται. Μακάρι. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά και βεβαίως μακάρι, γιατί, διότι σε λίγα χρόνια, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε ένας γυρασμένος λαός, κύριε Κουσκούκη. Συμφωνώ απόλυτα και βεβαιότατα πρέπει να... Τι να κάνουμε για να μην γεράσουμε? Για να μην γεράσουμε, σήμερα η ιατρική προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες. Είστε ειδικός αυτά εσείς. Αφενός και αφετέρου, η πρόοδος της επιστήμης σε αυτόν τον τομέα και μάλιστα με τα γονίδια τώρα που μπαίνουμε για την πρόληψη πάλι των ασθενειών, θα αυξηθεί ο μέσος όρος ηλικίας. Άρα λοιπόν πρέπει και τα προγράμματα όλων των κομμάτων να σκέφτονται αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος αφού περάσει τον ποταμό του Ρουβικόνα, να μπορεί πλέον τότε να έχει και αυτός μέλλον στη ζωή, αν μπορεί να λεχθεί η λέξη. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει όλα αυτά που μου λέτε. Τα ακούσαμε βέβαια προηγουμένως από την κυρία Ράλη. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θεραπεύει τα πάντα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση σαν λαός, και προβλέπει τα πάντα. Και βεβαίως για τους απομάχους αυτούς που κάποτε θα έρθουν και εμείς οι ίδιοι, έτσι, μην το βλέπουμε πολύ μακριά, κάποτε θα έρθουν. Πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε, ώστε οι συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων να είναι άριστες από πάση πλευράς, και από πλευράς σύνταξης και από πλευράς παροχής υπηρεσιών υγείας, για να μπορούν να διαβιώνουν. Κύριε Κακλαμάνη, δεν ξέρω, εδώ είναι ιατρικά τα θέματα, εσείς γιατρός είστε, αλλά καλύτερα να πάμε στα πολιτικά. Ακούστηκαν απόψεις πάνω στο δημογραφικό θέμα. Χωσέ Μαρία Αθνάρ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με 10 μονάδες μπροστά κέρδισε το σοσιαλιστή ηγέτη εκεί στην Ισπανία. Λέτε να συμβεί το ίδιο? Καταρχήν η νίκη του κυρίου Αθνάρ δίνει απαντήσεις σε δύο πράγματα, τα οποία είναι πολύ επίκαιρα και τα χρησιμοποιεί κατά κόρον η κυβέρνηση του Πασόκ. Το πρώτο είναι ότι βλέπετε πώς μπορεί ένας λαός να ανατρέψει τα δίθεν γκάλοπ,
διότι τα γκάλοπ στην Ισπανία του έδιναν 1-2% ότι προηγείται. Τελικά κέρδισε τις εκλογές με 10%. Αυτό, ήταν μπροστά, αυτό είναι μια έμεση αλλά πολύ συγκεκριμένη απάντηση στα γκάλοπ που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Και το δεύτερο είναι ότι αφήστε τώρα αυτή την τετραετία, γυρίστε τώρα 4 χρόνια πίσω όταν πρωτοκέρδισε ο Αθνάρ. Ο Αθνάρ σε σχέση με τον Γκονζάλες που ήταν 16 χρόνια πρωθυπουργός, αυτό έλεγαν στην Ισπανία. Μα ο έμπειρος πρωθυπουργός, μα ο καλός διαχειριστής. Α, μπράβο. Παρά τα αυτά λοιπόν, οι Ισπανοί προτίμησαν, τόλμησαν να δοκιμάσουν τον εντός εισαγωγικών νέο και άπειρο Αθνάρ πριν 4 χρόνια και αυτός κατόρθωσε, θα σας πω ένα μόνο δείκτη, μία ανεργία που την παρέλαβε στο 23,8 να την πάει στο 15 και αυτό ακριβώς ήταν το κυριότερο επίτευγμα το οποίο του έδωσε το συν 10% σε αυτές τις εκλογές. Μάλιστα. Κυρία μου, να έρθω σε εσάς. Ακούστηκε από τον κύριο Κακλαμάνη, τον φίλο μου τον Νικήτα, τα πολιτικά ή το πολιτικό σχέλος, πώς ακριβώς τουλάχιστον κέρδισε ο Χωσέ Μαρία Αθνάρ. Αυτό είναι το σωστό του όνομα. Σιδηρόδρομος, αλλά ωραίο όνομα. Να έρθω στις κυρίες. Και η σύζυγος του κυρίου Αθνάρ, αλλά και η σύζυγος του κυρίου Κώστα Καραμαλή είναι νέες γυναίκες. Παίζει ρόλο αυτό, ή μάλλον έπαιξε ρόλο, ή θα παίξει ρόλο. Μιλώ για τον κύριο Αθνάρ που κέρδισε και μιλώ για τον κύριο Κώστα Καραμαλή που κατεβαίνει σε εκλογές και κατά τα φαινόμενα κερδίζει ή εν πάση περιπτώσει είναι πολύ κοντά στην ήττα. Κύριε Κοντονή, νομίζω ότι μια καλή οικογενειακή ζωή προσφέρει στον ηγέτη ενός κράτους τη σταθερότητα για να κυβερνήσει πολύ πιο εύκολα. Μα το ίδιο δεν λέει και ο κύριος Μίτσης, μαθάτε με τώρα. Η κυρία Δάφνη το ίδιο δεν είναι? Όχι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Ένας νέος άνθρωπος έχει άλλο όραμα και άλλες ιδέες από έναν άνθρωπο που έχει φτάσει μετά από κάποια χρόνια σε κάποιες ηλικίες τέτοιες που να έχει και κάποιες κληρύνσεις. Εδώ έχουμε μια νέα κοπέλα ζωντανή, η οποία συμμετέχει ενεργά και την βλέπουμε με τι ευαισθησία φέρεται σε κάθε της εμφάνιση και με πόση σεμνότητα. Άρα παίζει ρόλο λοιπόν. Πολύ έτσι. Μεγάλο και έπαιξε ρόλο για τον κύριο Αθνάρ, η σύζυγός του. Και κυρίως προς τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν κάτι αλλιώτικο. Έχουν βαρεθεί πια τα ίδια και τα ίδια. Και νομίζω ότι ναι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Μάλιστα. Κύριε Κουσκουκή, για το ίδιο θέμα πάντα, για μ' αρέσει να ακούω τις απόψεις νέων ανθρώπων πάνω σε αυτό και νέων πολιτικών. Η κυβέρνηση του κυρίου Κώστα Σιμίτη και ορισμένοι κατηγόρησαν τόσο τον Κώστα τον Καραμαλή όσο και την Ατάσα την Καραμαλή, τη σύζυγό του, για το μπαρ εκείνο το βράδυ. Ότι έφτιαξαν τουλάχιστον ποτά και οι ίδιοι με το δικό τους εκείνο τρόπο σέρβιραν τα ποτά στους καλεσμένους τους. Αυτό λέτε να είναι τουλάχιστον κακό σημάδι για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Κώστα τον Καραμαλή, έτσι όπως το είπε ο κύριος Λαλιώτης ή και οι άλλοι από τα πρωτοκλασσάτα ονόματα του ΠΑΣΟΚ? Υποστηρίζω την άποψή μου ότι αυτή η κίνηση ήταν μια σωστή κίνηση, διότι ο Κώστας ο Καραμαλής δεν κάνει κινήσεις εκ του προχείρου. Είναι πάρα πολύ έμπειρος να μπορεί να κάνει κινήσεις σε αυτά τα θέματα σωστές. Πιστεύω προσωπικά ότι η κίνηση αυτή ήταν μια κίνηση που τον αντιπροσωπεύει. Ήταν μια κίνηση η οποία έχει απήχηση στην εκλογική βάση, διότι οι πολιτικοί πρέπει να έχουν ανθρώπινο πρόσωπο οπωσδήποτε. Διότι αυτό το ανθρώπινο πρόσωπο θα χρειαστεί κάποια ώρα να το εφαρμόσουν και προς το εκλογικό σώμα. Δηλαδή σήμερα ο πολίτης δεν εισπράττει αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος. Το κοινωνικό κράτος σήμερα είναι μόνο στα χαρτιά. Εάν πιάσουμε τον οποιοδήποτε πολίτη και το ρωτήσουμε, θα μας απαντήσει κάθε μέρα που έχουμε σε επαφή αυτή τη στιγμή με την προεκλογική εκστρατεία. Ακούμε, αφουγκραζόμεθα, τη φωνή του λαού που λέει ότι δεν απολαμβάνει καμία κοινωνική υπηρεσία. Και αυτό πράγματι θα μπορούσε. Αλλά μην ξεχνάτε όμως τι λένε οι άλλοι. Λένε ότι είναι άπειρος. Αυτό που έλεγε ο φίλος Μονικήτας, ο κύριος Κακλαμάνης πριν από λίγο. Είναι άπειρος ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ενώ ο κύριος Σιμίτης έχει την πείρα ενός ηγέτη, ενός πολιτικού. Ναι, εδώ θα την παραθέσω ένα απλό παράδειγμα, αν μπορούσε κανείς να το πει έτσι, ότι και το 1981 άπειρη ήταν και όλη η κυβέρνηση που έχει εκείνο τον καιρό, και όμως αυτή τη στιγμή έχουν κατορθώσει να διοικούν την Ελλάδα σε χρόνια. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Και στο κάτω-κάτω, όταν λέμε νέοι άνθρωποι, πρέπει να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ο Κλεμασό έδειξε κάποτε τα νεκροταφεία και λέει: όλοι οι κύριοι εδώ μέσα ήταν αναντικατάστατοι. Αυτό είναι πάρα πολύ σοφό. Ούτε είναι αναντικατάστατος. Πρέπει όλα αυτά να έχουν τη φυσιολογική τους ροή και οι νέοι με τη ζωντάνια που τους διαπρέπει, με τη διάβγεια πνεύματος που έχουν πολύ μεγαλύτερη από τους μεγαλύτερες ηλικίες, θα μπορούν αυτοί να εφαρμόσουν και να προσαρμοστούν προς τα νέα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταρχήν και βεβαιότατα της παγκοσμιοποίησης την οποία ζούμε κάθε μέρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κακλαμάνη, έρχομαι σε εσάς. Είδατε, θέλω να περάσω πολλά θέματα μέσα σε 40 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου για εσάς και βεβαίως δεν θα είναι και η μοναδική φορά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και για τους τρεις σας αυτό το λέω. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είπατε προηγουμένως για τις δημοσκοπήσεις. Γκάλοπ λένε εκείνη, εμένα δεν μ' αρέσει. Ναι, κουβέντα σωστά, δημοσκόπηση σωστά. Το λέω, ελληνικά ξέρουμε ναι, ναι. Όλοι και ελληνικές κουβέντες πρέπει να λέμε. Δημοσκοπήσεις λοιπόν από τη μία μεριά, χρηματιστήριο από την άλλη μεριά, κύριε Κακλαμάνη, και πάει λέγοντας. Η κυβέρνηση περηφανεύεται ότι είναι μπροστά κατά 2,5 με 3 μονάδες στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και πανελλαδικά, λένε ορισμένοι από αυτούς που γνωρίζουμε κι εσείς και οι άλλοι καλεσμένοι μας, αλλά και εγώ, πώς ακριβώς γίνεται μία δημοσκόπηση. Τελικά το χρηματιστήριο κάνει τη δική του δημοσκόπηση, αφού το θέλετε έτσι να το πούμε. Εάν κρίνω τον τρόπο που έχει αντιδράσει το οικονομικό επιτελείο και όχι μόνο της κυβέρνησης την τελευταία εβδομάδα, φαίνεται ότι ναι, φοβούνται ότι θα επηρεάσει και μάλιστα δραστικά το εκλογικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό και είδατε ότι ενώ στην αρχή προσπάθησαν να τα ρίξουν ως προβοκάτσια βεβαίως όλα τα βάρη στην πλάτη της Νέας Δημοκρατίας, αγνοούντας ότι αν ένα κόμμα είχε τη δυνατότητα να ανεβοκατεβάζει το χρηματιστήριο, ήδη θα είχε κερδίσει τις εκλογές, δεν θα χρειαζόταν καν να γίνουν εκλογές. Τώρα περνάνε στο δεύτερο επίπεδο, δεν έπιασε το πρώτο, της δίθεν συνενοχής. Αλλά κύριε Κοντονή, πρέπει να υπενθυμίζουμε ανά πάσα στιγμή και στον ελληνικό λαό στο σύνολό του, αλλά κυρίως στους μικροεπενδυτές του χρηματιστηρίου, γιατί για αυτούς είναι ο θρήνος κόδυρμος, έτσι. Ναι. Οι μεγαλοεπενδυτές κέρδισαν εισπράττοντας από την τσέπη του μικρού και του μεσαίου Έλληνα, οικονομικά μικρού και μεσαίου Έλληνα, πρώτον. Τα διαφημιστικά σποτ πριν από τις ευρωεκλογές που είχε βγάλει το Πασόκ στην τηλεόραση, που προκειμένου να δείξουν ή να αποδείξουν εντός εισαγωγικών την άνθηση της οικονομίας, επεκαλούνται την άνοδο του χρηματιστηρίου. Τη συνέντευξη του κυρίου Σιμίτη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου χρησιμοποίησε το χρηματιστήριο ως την κυρία απόδειξη ότι η οικονομία πάει καλά. Βέβαια τότε είχαν το λόγο τους, κύριε Κοντονή. Όταν φούσκωσαν τεχνικά το χρηματιστήριο, είχαν αποφασίσει να κάνουν εκλογές προώρες τον Νοέμβριο. Ναι, ναι. Ήρθε ο Εγκέλαδος και τους χάλασε τη δουλειά και από εκεί και ύστερα δεν μπόρεσαν να ελέγξουν το χρηματιστήριο. Τρίτον, τις δηλώσεις του κυρίου Καρατζά και του κυρίου Παπαδήμα με μεγάλες συνεντεύξεις σε εφημερίσεις εφημερίδες. Η καταλυτική δε δήλωση του κυρίου Καρατζά, προσέξτε, το χρηματιστήριο είναι φούσκα. Εκεί άρχισε η κατρακύλα. Πρέπει λοιπόν κάποτε. Μάθαμε καινούργιες λέξεις. Βεβαίως. Πρέπει λοιπόν, κύριε Κοντονή, κάποτε ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι δεν μπορούμε οι πολιτικοί με ομικρογιώτα, στη συγκεκριμένη περίπτωση κυρίως η κυβέρνηση, να παίζουμε με τα λεφτά που είχε, τα όποια και όσα στην τσέπη του. Ξέρετε, στην Αμερική δια νόμου απαγορεύεται σε οποιονδήποτε εκπρόσωπο κυβέρνησης ή άλλον κυβερνητικό παράγοντα να κάνει έστω και την παραμικρά δήλωση περί του χρηματιστηρίου πλην του Προέδρου της Κεντρικής Τράπεζας της Αμερικής και αυτός άπαξ του εξαμήνου. Μάλιστα. Για να δείτε τι σημαίνει ακριβώς σοβαρότητα στην αντιμετώπιση ενός θεσμού που όταν λειτουργεί σωστά, γιατί αυτή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας, εμείς το θεωρούμε ότι είναι μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας μας. Αλλά με συγκεκριμένους όρους παιχνιδιού, με συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση και κυρίως με ουσιαστικό ναι. έλεγχο, κύριε Κοντονή. Κυρία Ράλη, ναι. Πάνω στο χρηματιστήριο ο λόγος, εγώ σας λέω ότι κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Υποθετικό το ερώτημα. Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Πώς θα μπορέσει από τις 4.000 τόσες, 800-900 μονάδες που είναι σήμερα το χρηματιστήριο, να το φτάσει κάπου και να παραμείνει εκεί. Έχει τη δυνατότητα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Μια πολιτική, μια κυβέρνηση μπορεί να επέμβει. Κύριε Κοντονή, εγώ ειδική στα χρηματιστηριακά δεν είμαι, αλλά θέλω να πω το εξής. Αφού λοιπόν το Πασόκ μας κατηγορεί ότι όταν μιλάει ο Κώστας ο Γαραμαλής ανεβαίνει το χρηματιστήριο και όταν μιλάει ο Σιμίτης κατεβαίνει και αυτό το κάνουμε εμείς. Ανεβαίνουν, όλα κατεβαίνουν ναι, πέρα. Αλλά λέει ότι αυτό το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, το ίδιο το Πασόκ μας δίνει την έφημη μνήμα ότι μπορούμε εμείς σαν κυβέρνηση και να το ανεβάσουμε, αφού μπορούμε τώρα σαν αντιπολίτευση τόσο καλά να το κάνουμε. Λες. Δεν χρειάζεται λοιπόν. Άλλη εξήγηση. Άρα θα υπάρχει ήθελα... λύση, υπάρχει λύση. Βεβαίως υπάρχει πια. Λύση. Υπάρχει η ανάπτυξη της οικονομίας, υπάρχει η εμπιστοσύνη του πολίτη πια στην κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί τη μία μέρα να λέει
η κυβέρνηση ότι μπορεί εκείνη να στηρίξει το χρηματιστήριο και την άλλη να φταίει η αντιπολίτευση. Τα παπαγαλάκια, οι φούσκες παίζουν ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Βεβαίως. Ή έπαιξαν, αν θέλετε, ρόλο. Και έπαιξαν και θα παίξουν με την έννοια ότι αν δεν υπάρξει έλεγχος. Ναι. Κάτι θέλατε να πείτε. Ναι, θα ήθελα να πω ότι πριν λίγες μέρες άκουγα τον κύριο Πέτρο Κωστόπουλο, εκδότη κάποιων περιοδικών, να μιλάει για τη σοβαρότητα του Πρωθυπουργού και πόσο καλός είναι και για το χρηματιστήριο. Έλεγε δε αυτός ο κύριος ότι είναι οι εταιρείες του στο χρηματιστήριο και ότι πληρώνει μεγάλους φόρους αυτός από αυτές τα κέρδη των εταιρεών του στο κράτος, άρα το κράτος ωφελείται. Επειδή δεν είναι ο Πέτρος όμως, είναι συνάδελφος, θα ήθελα να μην το, σχολιάσουμε. Δεν έτσι. Έχω καμία αντίληψη. Επειδή είναι η εκπομπή τέτοια, θα ήθελα προσωπικά, ναι. Εγώ ως δημοσιογράφος το λέω, σας ευχαριστώ πολύ όμως που το δέχεστε. Mm-hmm. Λοιπόν, να έρθω σε εσάς, γιατρέ. Να έρθω σε εσάς, κύριε Κουσκούκη, ακούστηκαν τα όσα είπε βεβαίως τόσο ο κύριος Κακλαμάνης, όσο πολύ περισσότερο η κυρία Ράλη. Δεν θέλω να πάμε στο χρηματιστήριο. Θέλω να πάμε σε άλλα θέματα. Θέλω να πάμε και να ακούσω την άποψή σας στο ζήτημα της παιδείας. Ο κύριος Γεράσιμος Αρσένης πολλά λέει, πολλά έχει κάνει, πολλά θα κάνει και βεβαίως έχουμε μια παιδεία η οποία βρίσκεται στον δρόμο. Η Νέα Δημοκρατία πάνω σε αυτό έχει κάτι να αντιπαραθέσει. Βεβαιότατα, γιατί παραδείγματος χάρη ο νόμος πλαίσιο, ο περίφημος νόμος πλαίσιο, ο οποίος διέπει όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το βασικότερο ίσως, διότι από εκεί έχουμε το πρόβλημα ότι αυτή τη στιγμή βγαίνουν νέοι που παίρνουν πτυχία χωρίς αντίκρισμα, δηλαδή δεν βρίσκουν δουλειά. Έχουμε το πρόβλημα το ότι δεν μπορέσαν τόσα χρόνια να επιτρέψουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν πανεπιστήμια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αυτά που λέμε τα μη δημόσια, τα ιδιωτικά εντός εισαγωγικών. Και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν ένα πλήθος προβλημάτων, το οποίο αρχίζοντας από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, φτάνοντας στη δευτεροβάθμια με τα μείζωνα προβλήματα και άλλα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, καταλήγουμε στη τριτοβάθμια, η οποία πλέον εισπράττει όλο αυτό το αρνητικό κλίμα και τελικά μεταφράζεται στο ότι βγαίνει ο νέος και δεν έχει ένα πτυχίο. Ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει. Πτυχίο έχει, γιατρέ μου. Και το κάνει δυσκολία. Εννοώ πτυχίο με αντίκρισμα. Διότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει βάλει σε μια διαδικασία τεκμηρίωσης των πτυχίων που παίρνουμε και αξιολόγησης, με αποτέλεσμα τα πτυχία πολλών σχολών εδώ να είναι υποβαθμισμένα και δεν αποκλείεται σε μια δεδομένη στιγμή να μην αναγνωρίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Και ένα σημαντικό που θέλω να προσθέσω εδώ είναι ότι αυτά τα περίφημα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία η Νέα Δημοκρατία πιστεύει και το πρόγραμμά της, και ο Κώστας Καραμαλής διεκήρυξε ότι οπωσδήποτε θα είναι πράξεις, θα λύσουν πάρα πολλά προβλήματα με την έννοια πρώτον. Θα δώσουν τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε Ελληνόπουλο θέλει να σπουδάσει οποιαδήποτε σχολή, να τη σπουδάσει μέσα στη χώρα του χωρίς να γίνεται εξαγωγή συναλλάγματος. Δεύτερον, να μην έχουμε το πρόβλημα μετά να έρχονται υποβαθμισμένοι από το εξωτερικό, διότι πάνε περισσότερες πανεπιστήμια χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, που εκεί υποβαθμισμένη αρκετά η παιδεία. Και το τρίτον, βέβαια, το σπουδαιότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει η Ελλάδα κάποτε να καταλάβει ότι πρέπει να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια. Θα μπορούσε η Ελλάδα να είναι διαβαλκανικό κέντρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που να έρχονται οι ξένοι να σπουδάζουν εδώ και όχι να πηγαίνουμε εμείς. Παρ' όλα αυτά όμως το συνάλλαγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ 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 ακριβό, τουλάχιστον από την τσέπη του Έλληνα, έτσι, ο οποίος στέλνει το παιδί του να σπουδάσει εκτός συνόρων. Κύριε Κλαμάνη, δεν θέλω για την παιδεία, έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Ναι, μόνο να πούμε και να το περάσουμε αυτό, τη δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας, ότι όταν με τη βοήθεια του Θεού και την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού 10 Απριλίου θα είναι κυβέρνηση, αυτόματα καταργούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις της Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου. Είναι ένα θέμα που καίει, και ένα δεύτερον, το οποίο και αυτό θέλω να ακούσει, κύριε Κοντονή, ιδιαίτερα από το Τελεσίτη και από τη δική σας εκπομπή, εγώ πάνω από τις επιμέρους αλλαγές και ρυθμίσεις που ανοίγει ο Κώστας ο Καραμαλής στη Θεσσαλονίκη για την παιδεία, ξέρετε τι μ' άρεσε περισσότερο απ' όλα? Η στροφή στον ελληνικό πολιτισμό και στην ελληνική παιδεία. Ενθουσιάστηκα με αυτά που είπε για τη στήριξη της ελληνικής γλώσσας. Μιας γλώσσας πάμπλουτης που έχει δώσει το 30% σε ρίζες όλων των ξένων γλωσσών και που τώρα τα παιδιά μας στο σχολείο μαθαίνουν 1000 λέξεις μόνο και με αυτές τις 1000 λέξεις γράφουν και συνονοούνται μεταξύ τους. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό ήταν η νέα αντίληψη, η νέα κατεύθυνση, που αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω όμως να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Θα έρθω και σε εσάς για την παιδεία, γιατί ως μάνα έχω την εντύπωση ότι γνωρίζετε πάρα πολλά τι τραβάει μία μάνα Ελληνίδα στη μόρφωση του παιδιού της, έτσι. Σίγουρα. Λοιπόν, κύριε Κακλαμάνη, είπατε αυτά όλα, τις δεσμεύσεις, αν θέλετε, της Νέας Δημοκρατίας. Τις δεσμεύσεις του Κώστα του Καραμαλή.
Εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα είναι λύσεις εκτός από την κατάργηση αυτών. Λύσεις υπάρχουν. Θα δούμε πάλι τα παιδιά μας στους δρόμους. Θα δούμε αυτό που είπε πριν από λίγο ο κύριος Κουσκούκης με τα πτυχία σας. Τα πτυχία των. Τώρα πλέον τα δικά σας είναι εντάξει, με αντίκρισμα. Να μην έχει αντίκρισμα, δηλαδή παίρνει ένα χαρτί, λέει εγώ έχω πάρει πτυχίο δικηγόρου, γιατρού, ξέρω εγώ. Και τι να το κάνει αυτό το πτυχίο. Το διπλώνει έτσι, ξέρω εγώ τι κάνουμε. Κάπως έτσι το κάνουμε. Εκεί στην λαχανογορά και. Εν πάση περιπτώσει, και ορισμένοι άλλοι τα καίνε. Και ουσία δίκως. Κοιτάξτε κύριε Κοντονή, είναι πάρα πολύ εύκολο προεκλογικά οι πάντες να υποσχόμεθα τα πάντα και να έχουμε και την απέτηση να μας πιστέψουν. Εκείνο όμως το οποίο εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι το θέμα της παιδείας δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιληθεί μέσα σε ένα χρόνο ή δύο χρόνια. Σημασία έχει να μπει ο σωστός προγραμματισμός και να έχουμε το θάρρος να πούμε ότι αυτή η δική μας μικρή ή μεγάλη επανάσταση στον χώρο της παιδείας ξεκινάει σήμερα, τελειώνει με τα 5 χρόνια και τα αποτελέσματα τα ουσιαστικά πλην των άμεσων διορθωτικών επεμβάσεων όπως αυτό των εξετάσεων που σας είπα θα τα δείτε από εκεί και πέρα. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να πούμε στον ελληνικό λαό ότι αυτό που βλέπετε σήμερα είναι το τράβηγμα της φωτογραφίας. Η εμφάνιση της φωτογραφίας για να δούμε τι θα περιέχει, θα τη δείτε με τα 5 χρόνια. Okay. Μόνο έτσι θα το μπορέσουμε κατάλαβα, ναι. Να πείσουμε ότι είμαστε σοβαροί. Θα σας πάω σε πολύ δύσκολα σε λίγο, κύριε Κακλαμάνη. Τώρα να πάω να ακούσω την άποψη μιας μάνας, όπως η κυρία Ράλη Καπίκου, η φίλη μας η Κέτη, η οποία είναι εδώ. Τι τραβάει μια μάνα, όχι να μεγαλώσει τα παιδιά, το γνωρίζουμε όλοι. Ναι. Να μορφώσει τα παιδιά της, έχει σημασία. Κύριε Κοντονή, ήθελα να πω. Και μάλιστα μια εργαζόμενη, ναι. Όπως είστε όλες, οι περισσότερες τουλάχιστον. Mm-hmm. Ήθελα να πω ότι όταν κανείς ξεκινάει ένα οικοδόμημα, ξεκινάει από τις βάσεις. Στη συγκεκριμένη πρόταση του κυρίου Αρσένη, γιατί δεν την θεωρώ εγώ ότι μπορεί αυτή να γίνει πράξη, ξεκίνησε από την πρώτη λυκείου και μάλιστα πολύ βιαστικά. Θα σας πω το εξής χαρακτηριστικό. Η μεγάλη μου η κόρη είναι σήμερα 21,5 και χρειάστηκε 1,5 χρόνο φροντιστήριο για να δώσει πανελλήνιες. Η μικρή πάει στην πρώτη λυκείου και ξεκινήσαμε από πέρσι φροντιστήριο. Και το παιδί πραγματικά. Εγώ ξέρω το δημοτικό, κυρία μου, που έχουν ξεκινήσει πολλοί γονείς στο φροντιστήριο. Δεν με πρόλαβε η μεταρρύθμιση, όταν ήταν η μικρή στο δημοτικό, με πρόλαβε τώρα. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο λέω ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει και πάλι δεν προσφέρουν γνώση στα παιδιά, γιατί ακόμα οι καθηγητές δεν έχουν μπει στο πνεύμα. Επομένως, γι' αυτό το θέμα δεν το συζητάμε. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε ένα άλλο σημείο που αφορά την παιδεία. Θεωρώ, κύριε Κοντονή, ότι η Ελλάδα είναι ένα τρίπτυχο που αποτελείται από ήλιο, πνεύμα και θάλασσα. Και για μένα σημαίνει.